Οριστικά και αμετάκλητα τελείωσε για τον Δήμο Βόλου και την εταιρεία διαχείρισης του Πανθεσσαλικού Σταδίου το σύριαλ του τελικού κυπέλου στο ποδόσφαιρο. Από τη στιγμή που δεν έγινε αποδεκτός από την ΕΠΟ ο βασικός όρος για την διεξαγωγή του τελικού κυπέλου στο Πανθεσσαλικό, παρουσία 400 ατόμων τα οποία θα έχουν ονομαστικές προσκλήσεις, η εταιρεία διαχείρισης του σταδίου έβαλε τέλος στις συζητήσεις και εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ κατώτερη των περιστάσεων, ενώ την κατηγορία ότι θέλησε να επιβάλλει στον Δήμο Βόλου τις δικές της αποφάσεις. Είναι λυπηρό μια πλειοψηφία ανθρώπων, γιατί όχι όλοι, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό πλειοψηφία ανθρώπων, να είναι σε κύριες θέσεις και να διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία είναι υπηρέτες του συστήματος, Φιλιππινέζες θα τους έλεγα εγώ, που δεν ξέρουν όχι μόνο να διοικήσουν, αλλά και να τηρήσουν τις υποσχέσεις. Από εκεί και πέρα, ήμασταν αναγκασμένοι να πάρουμε αυτή την απόφαση. Καλή επιτυχία όπου και να διεξαχθεί. Από πλευράς εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ υπήρξε διαρροή, όπου χαρακτηρίζεται χυδαία η ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης του Πανθεσσαλικού Σταδίου, ενώ γίνεται λόγος για παλινοδίες και επισημαίνεται ότι η αναζήτηση γηπέδου για τον τελικό ξεκινά από το μηδέν. Προφανώς δεν έχουν καταλάβει ότι εδώ είναι θεσμός. Είμαι ο δήμαρχος της πόλης. Δεν έχουν καμία αρμοδιότητα και καμία εξουσία. Λοιπόν, το θέμα έκλεισε για μας εδώ. Το Πανθεσσαλικό δεν δίνεται, δεν φιλοξενεί κανέναν τελικό. Καλή τύχη εκεί που θα πάνε. Αλλά να αναρωτηθούν πώς δεν τους δέχεται καμία πόλη της Ελλάδος και καμία χώρα στο εξωτερικό, ακόμη και η Κύπρο, απάντησε αρνητικά. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους και μετά να μιλήσουμε.